κάτι το ίδιο. Και εντάξει, πήρε μια σχετική δημόσια και όχι από μένα. Και όταν εχθές απόγευμα κάτι 8 παρά πήρε ο Δημητρακά και στείλαμε και μόνο ότι σαν αληθέδη αυτό, δεν βεβαίως αληθέδη έγινε αυτό το κομμάτι της υπηρεσίας. Αντιδήμαρχε, ήταν παρκαρισμένο από το σπίτι. Κανονικά, απ' έξω από το σπίτι. Απ' έξω από το σπίτι, ε. Από τις 8 παρά που πάρκαρα εγώ στο σπίτι μου. Είμαι με το πρωί 9 παρά που βγήκα για να πάω με τη γυναίκα μου για μπάνιο, δεν είχα βγει έξω καθόλου. Και πιο να βάλω τα πατάκια στο αυτοκίνητο, γιατί το είχα πριν απόγευμα το Σαββάτο στο πλυντήριο. Είδα κάτι περίεργο από την πλευρά του οδηγού, δεν έδωσα σημασία, έτσι μια μικρό φωτιά μου, σβησμένη. Ενώ κάποιον ήταν παιδάκι απ' έξω και θα έπαιζε, έτσι γύρω το μυαλό μου. Πηγαίνοντας από την άλλη πλευρά τώρα στο οδηγού, να βάλω τα λαπατάκια, είδα τα ίδια. Έσκυψα, βλέπω από κάτω, ήταν ιστορία ολόκληρη. Έκανα λίγο πίσω από εκεί, μου φάνηκε αυτή η ιστορία. Ναι. Οπότε στη συνέχεια κάλεσα την αστυνομία, ήρθε η προσβεστική και είχα τα. Ήταν δηλαδή έτσι να το πούμε μια μορφή μικρού εμπειριστικού μηχανισμού δηλαδή. Ναι. Ήταν οργανωμένο, δεν ήταν τυχαίο ας πούμε. Οργανωμένο. Ναι. Όταν ήταν ας πούμε από μακριά από τη μέση του δρόμου οι σάπες του υγρού που είχαν πέσει, από κάτω αυτά που είχαν βάλει για να πιάσουν να φύγει τη φωτιά. Αυτό μάλλον τώρα κάπου ξέφυγε και ήμουν τυχερός και αντί να πάρει φωτιά το κεντρικό που ήταν κάτω από το αυτοκίνητο, πήγε στα μάτια στο ρήθρο μετά το αυτοκίνητο και κάηκε και την κάηκε. Και την γλίτωσα. Μάλιστα. Οι έρευνες πού στρέφονται τώρα, τι ενημέρωση έχετε από τις αρχές? Καμία ενημέρωση. Από εκείνη τη στιγμή έχω καμία ενημέρωση. Πέρα από τη γεράδε που έδωσα εγώ, έχω τίποτα. Δεν με έχει ξανανοχλήσει κανένα από πλευρά υπηρεσιών. Ούτε έχω κάτι που είπε προ κάποιο μήνυμα να μου πει κάτι, α πούμε. Μάλιστα. Τίποτα. Σαν να μην έχει συμβεί. Αντιδήμαρχε. Είναι λογικό είναι τώρα. Ναι. Τα λόγια από σώμα σα, όπα και. Ναι. Το μυαλό σα τώρα πού πηγαίνει, δηλαδή. Πουθενά. Πού να πάει. Ούτε είχατε δεχτεί μέχρι τώρα ποτέ απελπιστικά. Τίποτα. Μπορεί να τυχεί ο γεγονό. Κάποιο τρόπο να είχα βάλει μια φωτιά, ξέρω εγώ. Μπορεί να θέλαν κάποιοι να δείξουν ότι ισχύει στο Δήμο. Ότι κοιτάξτε, είμαστε κι εμεί εδώ. Μπορεί οι δημοσιογράφοι να είχαν για αυτή την περιφέρεια να δείξουν ότι υπάρχουν. Ξέρω εγώ τι να πω. Μάλιστα. Είναι πρωτόγνωρο έτσι και για τα δεδομένα της πόλης της Σπάρτης είναι πρωτόγνωρο τώρα αυτό το γεγονός, όχι μόνο για τη Σπάρτη, γενικά για όλη την περιφέρεια. Αυτό μου είπε και η ασφάλεια και η περιοριστική. Μάλιστα. Αντιδήμαρχε, ευχόμαστε ό,τι καλύτερο από εδώ και πέρα, να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο και ευελπιστούμε. Και εγώ προσπαθώ να το πάρω ψήφισμα για να πω ότι είναι τυχαίο γεγονός, γιατί εντάξει δεν είναι κάτι το ευχάριστο. Προφανώς, βέβαια. Και το έργο σας φαίνεται μέσα από την συνεχή εγρηγόρησή σας, μέσα από το Δήμο και αυτές οι κινήσεις είναι καταδικαστές, φαντάζομαι, από το σύνολο των πολιτών. Λογικό είναι. Εντάξει, αντιδήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό βράδυ.